Μαζικό λουκέτο έβαλαν σήμερα και τα καταστήματα του λιανεμπορίου συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία. Μια βόλτα στο κέντρο της Μεσίνης επαναφέρει στη μνήμη πώς ήταν η κατάσταση στα προηγούμενα lockdown, όταν ήταν κλειστή ολόκληρη η οικονομία. Η συμμετοχή στη Μεσίνη είναι καθολική, από όλους τους κλάδους, από όλους τις επιχειρήσεις και ο Εμπορικός Σύλλογος όλα τα μέλη του και ο Σύλλογος Ιδρυθής της Εστίασης έχει ακολουθήσει. Αξίζει συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της πόλης, καθώς στην ουσία στείλαμε ένα κοινό μήνυμα. Ένα κοινό μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι καταδικάζουμε τα νέα μέτρα αλλοπρόσαλα που έχει πάρει για τη λειτουργία της αγοράς. Δεν μπορούμε να είμαστε χωροφύλακες, λένε οι έμποροι, τονίζοντας πως δεν υπάρχει η πολυτέλεια αυτή την εποχή να αφήνουν πελάτες έξω από την πόρτα. Έχουν δημιουργήσει τρία πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός, καθώς ομοειδείς επιχειρήσεις όπως η Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ πουλάνε τα προϊόντα μας με άλλους περιορισμούς από ότι η αγορά τα εμπορικά. Το δεύτερο που είναι κοινό στους κλάδους είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κληθεί και είναι και από το σοβαρότερο πρόβλημα να κάνουμε τους αστυνομικούς της γειτονιάς, ενώ έχουμε τονίσει ότι αυτό είναι δουλειά του κράτους να υποπτεύσει όποιον θεωρεί ότι κάπου παρανομεί. Δεν είναι δουλειά του καταστηματάρχη να έχετε σε αντιπαράθεση με τους πελάτες. Διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί και στα καταστήματα του εμπορίου, οι επαγγελματίες ζητούν μέτρα στήριξης για να αποφευχθούν λουκέτα και απολύσεις. Η επιχειρήση και η αγορά είναι αλληλένδετη. Αν κλείσει ένα μαγαζί εμπορικό, 10 μαγαζιά εμπορικά ή 10 μαγαζιά εστίαση, συμπαρασύρει και την υπόλοιπη αγορά. Και όπως και στους άλλους κλάδους. Από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν τα μέτρα, να έχουμε μια μείωση 60 με 70% στο τζίρο μας. Και γι' αυτό ζητάμε και μέτρα στήριξης. Είμαστε σε ένα άτυπο lockdown και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν αποζημιωθεί όπως πρέπει. Έχουν πάρει στην ουσία δάνεια και οι επισκεπτές είναι δάνεια. Πρέπει ζητάμε αυτά να χαριστούν και πρέπει να υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις.